Μετά από 2 μήνες υπομονής θα πάμε στη Σπιναλόγκα. Εντάξει, κάτι άκυρο. Ο συγκάτοικός μου πάλι ξέχασε τα κλειδιά, οπότε πρέπει να τα αφήσω πάλι έξω. Χτες, ειλικρινά, χτες χτύπαγα τις πόρτες, λες και ήμουν έτοιμος FBI open up. Μόνο που ξύπνησαν οι από πάνω ξύπνησαν, κατέβηκα κάτω, νόμιζα ότι γινόταν σεισμός ή οτιδήποτε, ότι κάποιος προσπαθούσε να κλέψει κάποιον. Και έχει γίνει ολόκληρη κατάσταση, δεν ξύπναγε. Και πήγα πάνω να πάρουν τηλέφωνο, επειδή εγώ βλάκα δεν έχω βάλει μονάδες, για να τον πάρω τηλέφωνο να σηκωθεί. Και τότε ξύπνησε. Και πάλι την ίδια μαλακέτα παίχτη, να ξέρετε. Με έχει πάρει τηλέφωνο. Και παίχτη το αντίθετο, με έχει πάρει τηλέφωνο, χτύπα για τις πόρτες. Είχανε πάρει τηλέφωνο με ένα από άλλο κινητό και τέτοια. Δεν ξύπνα, ούτε κανόνια να χτυπάμε. Να ξέρετε, όταν εγώ κοιμάμαι, έχω έναν ύπνο και να είμαι και κουρασμένος. Που την οικία ξαναγεί να ξυπνήσω. Παιδες, έφτασε η ώρα. Παίρνουμε το καπελάκι μας και φεύγω. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Καλά, ε! Προ vlogger, YouTuber και video producer. Θα με βλέπουν όλοι, λες και είμαι κανένας, πώς το λένε, υιοθετημένος Ιάπωνας και με τα τρίποδα και τα σχετικά. Φίλε, είμαστε full οργανωμένοι σήμερα. Πάμε! Αντίο σπιτάκι για 2 ώρες. 5 ώρες πόσο θα είμαστε. Πήραμε όλα, ε. Περίμενα. Περιμένετε. Παιδιά, θα φεύγαμε χωρίς λεφτά. Θα φεύγαμε χωρίς τίποτα. You serious? Μα να γαμώ τη διάσπαση προσοχής μου. Φίλε, είμαστε full οργανωμένοι σήμερα. Θα το αφήσουμε τα κλειδιά εδώ πέρα. Δεν θα το δείτε εσείς. Εδώ. Άμα μπουν μέσα, δεν μπορούν να πάρουν τίποτα τα χόλα. Ας ελπίσουμε να μην έχει πολύ αέρα, γιατί δεν έχω πάρει και μικρόφωνο εδώ πάνω και θα τσακράει όλη την ώρα το μικρόφωνο. Εδώ κάθε μέρα περιμένω το λεωφορείο με τη δουλειά. Το νησί το οποίο κατευθυνόμασταν δεν ήταν απλώς ένα νησί. Δεν ήταν απλώς ένα νησί το οποίο πας να θαυμάσεις αρχαία μνημεία. Όχι. Το νησί αυτό είχε περάσει πολύ μεγάλη ιστορία. Με αυτό το πλοίο, παιδιά, θα πάμε στη Σπιναλόγκα. Σε περίπου κάνα 5 λεπτά. Έχει λίγο αέρα, αλλά θα την παλέψει. Παρ' όλα αυτά, μία από τις ιστορίες που τράβαγε τόσο πολύ τουρισμό αυτό το νησί ήτανε μία. Για να καταλάβετε πως κουνάει. Να φτύχαμε πια συμμαγισμό. Κάποτε, αυτό το νησί δεν λεγόταν απλώς Σπιναλόγκα. Λεγότανε το νησί των λεπρών. Αυτή η ιστορία έχει χαράξει πολύ μεγάλο πόνο και δυστυχία πάνω στα εδάφη της Σπιναλόγκας. Αλλά και για αυτούς που βρισκόντουσαν ακριβώς απέναντί της. Η λέπρα ήταν μια ασθένεια που ήταν από χιλιάδες χρόνια. Γιατί από όσο ξέρουμε, η λέπρα ήταν θανατηφόρα. Ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου με λέπρα ήταν 10 με 20 χρόνια. Και η συνθήκη αυτή είχε υπογραφεί το 1903 και τερματίστηκε το 1957, όταν με τη βοήθεια των Αμερικάνων βρέθηκε η θεραπεία της λέπρας. Μάγκες μου, φτάσαμε. Τώρα λογικά πρέπει να βγάλουμε εισιτήριο για να βγούμε μέσα. Γίνεται της μουρλής. Ωραία, βρωμότοπο. Χριστός και Παναγία. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά είναι λες και βρίσκεσαι στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Δίνουμε το εισιτήριο και μπαίνουμε μέσα.
Οπότε ήταν καταδικασμένος να πεθάνει εδώ πέρα. Οπότε παιδιά, αυτό εδώ είναι όλο τάφι. Και τους είχαν τις εξωγωριστές πτέρυγες. Ναι. Δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή. Δηλαδή, ένας ο οποίος είχε την αρρώστια και ήταν. Πολύ σοβαρό, δεν το βάζανε ποτέ. Και μπορεί να είχε ένα παιδί με τον πατέρα του. Και έμπαινε μέσα και το είχαν για δεξαμενή. Για να μαζί του νερό. Αυτό είναι. Γενικά πολύ όμορφο νησί, έχει πολύ μεγάλη ιστορία την οποία εγώ λίγα πράγματα ξέρω, προσπαθώ να ακολουθήσω και τους υπόλοιπους αλλά προσπαθώ να τραβάω και αυτά αυτόφωνα. Εδώ να ξέρετε, εδώ γυρνάμε horror ταινία. Για να καταλάβετε τι εννοώ horror ταινία. Α, το ρίπιο από εδώ. Αναρρίχεις το αγαπημένο μου πράγμα. Θυμάσαι τα σκαλιά. Εδώ είναι χειρότερα. Να και το ξένο θα έχει απέναντι. Λοπαλάς. Τη σπιναλούγκας, θα τα φάμε τα ποδάρια μας. Παιδιά, άμα σκοτωθώ, να ξέρετε, δεν θα με βρει κανένας εδώ πέρα. Θες να είμαι ο μοναδικός που ανεβαίνει εκεί πάνω. Αλλά δεν κολλώνουμε ρε. Άγγες κουράστηκα. Τρέφεται από εδώ πέρα κανονικά. Έκανα μεγάλη μαλακία από εδώ πάνω. Πάμε τούμπα. Για πάμε από εδώ. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει ψυχή, είμαι ο μοναδικός εδώ πέρα. Με γράφει και εντωμεταξύ. Εδώ λένε για τους κάκτους ότι άμα τους κόψεις και από μέσα έχουν νερό. Να το δοκιμάσουμε. Κάποιοι από εσάς από κάτω θα λέτε αυτή την ώρα το δρόμο του γυρισμού να το βρει αυτός ή θα χαθεί. Το έχω υπό έλεγχο μάγκες, το έχω υπό έλεγχο. Κοίτα εδώ κάτι ρήπια, υπάρχουν ακόμα αυτά. Εδώ μάγκες μου ζούσαν. Μια εδώ πέρα κάποιος ξέρασε τη σκούπα. Μπορώ να καθαρίσουμε εδώ. Do not enter. Μην δείτε τι έχει μέσα. Κάτω φαίνονται ότι είναι σε τέλεια κατάσταση. Για πάμε να τα δούμε.
Και γι' αυτό το λόγο το τελικό συμπέρασμα που βγάλαμε από αυτό σήμερα ήταν ένα. Αν είναι να πας στη Σπιναλόγκα, δεν θα πας για να δεις τον τόπο τους ή οτιδήποτε ή την ομορφιά του νησιού. Όχι. Θα πας για να τιμήσεις αυτές τις άπειρες ψυχές που πέρασαν τόσο μεγάλο πόνο σε ένα τόσο μικρό βράχο για να μπορέσουν να ζήσουν μια ζωή χωρίς να ξέρουν πως δεν θα ξαναφύγουν ποτέ από αυτό το νησί. Χωρίς να δουν τους αγαπημένους τους στην τελική πνοή τους. Φέτες μπαίνουμε μέσα στο σπήλαιο. Να ξέρω ότι τελειώνει η μπαταρία σε λίγο και δεν θα έχω τίποτα να γράψω. Δεν την έχω δει όλη τη Σπιναλόγκα, αλλά εντάξει. Να λυπάστε για την άρρωστη. Όμως νομίζω ότι εμείς πρέπει να λυπούμε κατά σας. Sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value! Παιδιά, τι λέτε, να το κάνουμε λίγο Assassin's Creed τώρα, ε? Να πηδήξουμε και να κάνουμε... Όχι, ε? Να ξέρετε, το τρίποδο αυτό που πήρα μας απαγορεύεται κανονικά, να μου το είχαν πάρει, αλλά τελευταία στιγμή δεν το έδανε. Πατήστε ένα like και ένα share αυτό το βίντεο, ειλικρινά. Να αναπτυχθούμε ως κανάλι, έτσι τα views πάνε κατά διαόλου. Αχ, τι κάνω για τα views. Α, ένας γλάνος. Άδειξε τον. It's time to go. I will be back. Θα ξέχναγα και την κάμερα και το τρίποδο και την τσάντα. Ρε είμαι μαζί. Αύριο χωρίς το τρίποδο, χωρίς την κάμερα, χωρίς την τσάντα. Λοιπόν, τώρα είμαστε out, ok? Τώρα κλείνω. Άντε, γεια. Η Σπιναλόγκα έχει και ίντερνετ. Η Κρήτη τα έχει όλα. Όποια αν πας έχει ίντερνετ. Νομίζω με το κινητό εδώ είναι πιο ωραία.